Οι πολίτες της Χαλκίδας φαίνεται να έχουν καταλάβει την ακρίβεια και να περιορίζουν τα ψώνια τους τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και στην αγορά. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι προμηθεύτηκαν πετρέλαιο αυτό το διάστημα της κακοκαιρίας, ενώ εύχονται καλύτερες μέρες και βασική ευχή έχουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την έχουν καταλάβει και πολύ μάλιστα. Ψωνίζεται όπως το προηγούμενο διάστημα? Όχι, έχω καιρό να ψωνίσω δυστυχώς. Αυτές τις μέρες της κακοκαιρίας με το πετρέλαιο. Τα έχετε δει και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα έχει δει όλος ο κόσμος στην τσέπη του, στο σπίτι του. Ακρίβεια, χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με αυτό. Τι ευχαριστώ για το μέλλον. Εύχομαι ειρήνη πάνω απ' όλα. Εργασία σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευτούξ ελευθερία απ' όλα. Πετσί μας. Πάρα πολύ. Πετρέλαιο ή και αγαθά, τι σας προβληματίζει περισσότερο, το πετρέλαιο ή τα αγαθά? Όλα. Γιατί και το πετρέλαιο σου προσφέρει κάτι, έτσι. Σε ζεσταίνει. Αλλά δεν είναι μόνο η οικονομική κατάσταση, είναι η διαχείριση που γίνεται. Από αυτούς που θα έπρεπε να τα διαχειριστούν αλλιώς. Ξέρετε, όπως παλιά, σας έχει ρίξει ψυχολογικά αυτή η κατάσταση? Κοίτα, ψυχολογικά με έχει ρίξει η ηλικία μου. Εντάξει, τώρα τα άλλα τι να με ρίξουν. Όταν ήταν να φάω ωραία έφαγα, όταν ήταν να ντυθώ ωραία ντύθηκα. Τους νέους σκέφτομαι, που θα έπρεπε και αυτοί να φάνε καλά, να ντυθούν καλά, να ερωτευτούν πολύ και τους κόβουν και τον έρωτα. Ναι, εννοείται. Έχουν ακριβήνει όλα, στο σούπερ μάρκετ, πετρέλαιο, βενζίνη, τα πάντα όλα, ο κόσμος δεν ψωνίζει, λόγω και πολέμου τώρα. Εσείς ψωνίζετε όπως ψωνίζετε παλιά? Όχι βέβαια, τι γίνεται. Τι εύχεστε για το επόμενο διάστημα? Αρχικά να σταματήσει ο πόλεμος, να μειωθούν οι τιμές, γιατί ακριβώς, και να ξαναμπούμε ξανά στην καθημερινότητα, αυτό. Όχι ιδιαίτερα θα έλεγα, γιατί τα πράγματα που συνήθως διαπραγματεύουμε, τα ψώνια και αυτά, δεν έχω δει κάτι το ιδιαίτερο από την αλήθεια, δεν έχω νιώσει, είναι σε πολύ λίγα έχω δει από την καθημερινότητα ότι έχουν ανέβει αισθητά. Έτσι ώστε να μην μπορώ να τα απεξέλθω ακόμη. Πετρέλαιο και βενζίνη? Επειδή συνήθως κινούμαι με τα πόδια αρκετά, δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο. Σπάνια, και λόγω δουλειάς, γιατί είμαι απόσταση αξιωματικός, οπότε δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά ή κάπου αλλού. Δεν το έχω νιώσει ιδιαίτερα. Το πετρέλαιο στη θέρμανση είναι λίγο μας έτσουξε, γιατί είχε και παραπάνω κρύο αυτές τις μέρες, οπότε το πληρώσαμε λίγο πιο ακριβά. Περιμένετε καλύτερες μέρες, τι εύχεστε για το μέλλον? Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε θεωρώ ότι σίγουρα θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ο καιρός φτιάχνει, ο πόλεμος σύντομα θα τελειώσει και να ξαναεπανέλθουμε στην κανονικότητα, διώχνοντας και τον κορονοϊό από τη γειτονιά μας. Όχι, δεν ψωνίζουμε όπως παλιά, αλλά χάνουμε και τις δουλειές μας τώρα. Ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ όπως ψωνίζετε το προηγούμενο διάστημα? Όχι συχνά. Όχι συχνά. Πετρέλαιο, αυτό το διάστημα που είχε κρύο, βάζετε όπως παλιά? Όχι. Σας ανησυχεί? Πολύ. Αν την έχουμε καταλάβει, λέει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Κάθε μέρα μετράμε τα λεπτά που περισσεύουν από την ακρίβεια. Ούτε βενζίνα μπορούμε να βάλουμε, ούτε να ψωνίσουμε. Το σούπερ μάρκετ είναι περιορισμένο πια? Όλα είναι περιορισμένα. Και το κυριότερο ποιο είναι? Ότι αν δεν σταματήσει αυτός ο όλαθρος με τον πόλεμο, θα γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα για όλους μας. Τι εύχομαι να καταλάβει ο κόσμος και να αντιδράσει. Γιατί ο λαός την πληρώνει. Αυτοί οι μεγάλοι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα.